η δίμηνη παράταση του επιδόματος ανεργίας που έλυγε τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο για τους εργαζομένους αποτελεί μια κατάκτηση μετά από τους αγώνες που έγιναν, δηλώνει ο πρόεδρος του Συνδικάτου Ξενοδοχειοπαλλήλων και Επισιδισμού Τουρισμού, Σταμάτης Πελάης. Οι δύο αυτές επίσημες ανακοινώσεις για τις οποίες αναμένεται και κοινή υπουργική απόφαση, αλλά θεωρούμε δεδομένο με την επισημότητα που έχουν δοθεί ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Καθώς και η οικονομική στήριξη όπου δίνεται με δύο επιδόματα ανεργίας ή 2x5x34 στον επισιτισμό, στα τουριστικά γραφεία, στους ξεναγούς και σε άλλους κλάδους του επισιτισμού, τουρισμού γενικότερα, είναι μικρές κατακτήσεις οι οποίες προήλθαν από τον αγώνα των ταξικών σωματείων και των εργαζομένων σε ολόκληρη τη χώρα. Οι εξαγγελίες αυτές μπορεί να ικανοποιούν σε πρώτη φάση του συνδικάτου, όμως υπάρχουν ζητήματα τα οποία ακόμη δεν έχουν διευθετηθεί, όπως αυτά των ξεναγών και των οδηγών τουριστικών λεωφορείων. Κάτι το οποίο σημαίνει πως το συνδικάτο θα μπει σε ένα νέο κύκλο κινητοποιήσεων, αρχής γενομένης από τις 8 Μαρτίου. Συνεχίζουμε να δίνουμε τη μάχη για να ενταχθούν όλοι στην οικονομική στήριξη και στο επίδομα ανεργίας, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, όλοι εκείνοι που δεν έχουν ενταχθεί. Ειδικότερα, οι οδηγοί τουριστικών λεωφορείων, τα τουριστικά γραφεία, τα οποία δεν έχει δοθεί η άρση του κριτηρίου της εποχικότητας, πρέπει να δοθεί για να πάρουν επίδομα ανεργίας και την παράταση. Επίσης, όλοι από τον επισιτισμό πρέπει να στηριχθούν αποφασιστικά και να συνεχιστεί και να αυξηθεί το επίδομα ανεργίας. Αλλά και οι ξενοδοχοϋπάλληλοι που θα πάρουν αυτή την παράταση, που πήραν επίδομα ανεργίας, για πόσο θα φτάσει αυτή η παράταση? Μέχρι 12 Απριλίου. Από 12 Απριλίου το αργότερο μέχρι τα μέσα Ιούνιου που θα ανοίξει η τουριστική σεζόν, τι αλήθεια θα κάνουν? Γι' αυτό λοιπόν επιμένουμε να διεκδικούμε την αύξηση του επιδόματος ανεργίας και η διάρκεια του να παραταθεί μέχρι να ξεκινήσει ο άνεργος εργασία. Εργασία την οποία απαιτούμε για όλους τους εργαζόμενους τη φετινή χρονιά, σε όσες επιχειρήσεις θα ανοίξουν στην καταληκτική ημερομηνία. Απαιτούμε επαναπρόσληψη όλων στις 25 του Μάη και να βγουν σε αναστολή εργασίας μόνο όσοι οι επιχειρήσεις τους δεν θα λειτουργήσουν καθόλου κατά την θερινή περίοδο. Διεκδικούμε μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας, διεκδικούμε να ενισχυθεί το εισόδημα των ξεναγών, το οποίο είναι πενιχρό, και να τους δοθεί επίδομα ανεργίας και να δημιουργηθούν οι υποθέσεις για να πάρουν επίδομα ανεργίας και του χρόνου, διότι οδηγοί τουριστικών λεωφορείων, ξεναγοί και εργαζόμενοι τουριστικών γραφείων κινδυνεύουν να μην πάρουν ούτε του χρόνου επίδομα ανεργίας με τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει τώρα.